μια εποχή που η κοινωνία μας βυθίζεται όλο και περισσότερο στη φτώχεια. Σε μια εποχή που ο κόσμος ειλικρινά τα έχει χαμένα. Σε μια εποχή που δεν ξέρουμε τι ξημερώνει άλλο. Και σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι, άλλοι λιγότερο, αλλά άλλοι πολύ περισσότερο. Μετά από μια περίοδο ευδαιμονίας, όπου όλοι μας νομίζαμε ότι τα πάντα θα συνεχιστούν έτσι, σε μια περίοδο όμως που σωματεία και άνθρωποι όπως αυτοί που ήταν στην κοινωνική μέρημνα ρίχνανε το βλέμμα τους και το διπλανό τους. Ρίχνανε το βλέμμα τους και φροντίζανε τον άνθρωπο που δεν μπορούσε, τον άνθρωπο που έχει μείνει μόνος του. Και ήρθαμε σε μια εποχή όπου αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει πάρα πολύ. Σε μια εποχή που αν δεν κοιτάξει ο ένας τον άλλον, να είστε σίγουροι ότι αυτή η εικόνα θα καταρρεύσει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει, ίσως θα έπρεπε κάθε χρόνο, κοινωνική μέρημνα να βέβαια τιμά ανθρώπους και σωματεία και οργανώσεις οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. Θα έπρεπε όμως και όλοι μας να τιμάμε αυτό ή και παρόμοια σωματεία. Γιατί έχουν δείξει έναν δρόμο αλληλεγγύης, έναν δρόμο βοήθειας προς τον συνάδελφο. Εγώ, σαν δήμαρχος της πόλης του Μοσχάτου και του Τάβλου, αισθάνομαι ιδιαίτερα υποχρεωμένος, εδώ να σας τα πω, γιατί τον τελευταίο καιρό, εννοώντας την εποχή της που ανέλαβα σαν δήμαρχος, η κοινωνική μέρημνα έχει βοηθήσει την κοινωνία και στο Μοσχάτο και στο Τάβλο και μπορείς να το μάθει κανείς πάρα πολύ. Τουλάχιστον 20 συμπολίτες μας, ίσως και παραπάνω, είναι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είχαν φαΐ. Κάποιοι από αυτούς δεν είχαν και πού να κοιμηθούν, κάποιοι από αυτούς ήταν άρρωστοι και δεν είχαν πού να τους πάνε και τους περιέθαψαν σε αυτό το ίδρυμα. Καθημερινά βρίσκουν ένα πιάτο φαΐ. Ένα πιάτο φαΐ που για πολλούς συμπολίτες μας λείπει και σε άλλους θα συνεχίσει ή έρχεται να τους λείψει. Γι' αυτό θα ήθελα πρώτα από βάθος καρδιάς και εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω την κοινωνική μέρημνα, τον πρόεδρό του και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, να τους υποσχεθώ ότι θα είμαστε μαζί τους. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους συνεργασίας για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι όλο και περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι δοκιμάζονται. Και θα ήθελα τώρα να κάνω μια αίτηση. Υπάρχουν άνθρωποι στην καρδιά μας και ιδρύματα οι οποίοι έχουν πολλά λεφτά. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί, ήρθε ο καιρός, να βοηθήσουν την κοινωνία. Μέχρι τώρα κάποιοι από αυτούς και κάποια ιδρύματα μπορούσαν και παίρνανε την κοινωνία. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να βοηθήσουν την κοινωνία, να βοηθήσουν την νέα γενιά, να βοηθήσουν τους αλλήλους. Ήρθε ο καιρός όλοι μας από την ευγιά του, από τη θέση που κατέχει, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας. Εάν, επαναλαμβάνω, δεν σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και αν όλοι δεν κοιτάξουμε το τι γίνεται γύρω μας, τότε όλοι θα καταρρεύσουμε μαζί. Και οι πλούσιοι και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τα λεφτά. Κάνω λοιπόν αίτηση προς όλους τους εκείνους, όπως παλαιότερα υπήρχαν οι μεγάλοι ευεργέτες. Κάνω λοιπόν αίτηση προς όλους αυτούς τους ανθρώπους να βοηθήσουν σωματεία όπως είναι η κοινωνική μέρημνα Μοσχάτου. Είναι ντροπή τέτοια σωματεία να μην μπορούν να μην έχουν τα πολλά εφόδια ώστε να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι να βγούμε σε έναν αγώνα ώστε να βοηθήσουμε και την κοινωνική μέρημνα αλλά και όλα εκείνα τα σωματεία τα οποία προσφέρουν ένα αντίστοιχο έργο. Εγώ θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ και τον Πρόεδρο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται και βοηθούν την κοινωνική μέρημνα Μοσχάτου. Θα ήθελα να συγχαρώ για το έργο τους τον κύριο Εφρέμοβλου και την κυρία Σακά που επιτελούν, αλλά και πάλι να καλέσω όλους εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστώ.